Τίποτα δεν προδίκαζε ότι θα βρισκόταν η χρυσή τομή μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και των καταστηματαρχών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αυτό γιατί είχε προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες ένα άγριο κυνηγητό της Δημοτικής Αστυνομίας προς τους επιχειρηματίες λόγω των τραπεζοκαθισμάτων. Η Δημοτική Αρχή παραδέχτηκε διαστόματος του Δημάρχου κ. Λάπα ότι δεν υπήρξε στο παρελθόν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο πολιτικής από πλευράς Δήμου, ενώ οι καταστηματάρχες ότι υπήρξε ασυνέπεια από την πλευρά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρεβλώσεις και αδιέξοδα στις σχέσεις των δύο πλευρών. Ήταν μια πολύ καλή και πολύ θετική από πλευράς τουλάχιστον των επαγγελματιών μας όσον αφορά καθαρά τα οικονομικά και τα έσοδα που θέλει να έχει ο Δήμος. Βέβαια βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που, όπως γνωρίζετε όλοι, που οι δουλειές όλων των συναδέλφων αυτόν τον καιρό κοιτάει ο καθένας να συμμαζέψει ό,τι μπορεί. Γι' αυτό αποφασίσαμε με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο να μπορέσει τουλάχιστον να υπάρχει μια ελάφρυνση στις δόσεις για τα χρέη που υπάρχουν. Και νομίζω ότι βάλαμε ένα πλαίσιο το οποίο το αποδεχθήκαν οι καταστηματάρχες, το αποδεχθήκαμε κι εμείς, για να μην ξαναδημιουργούνται στο μέλλον στρεβλώσεις και αδιέξοδα. Νομίζω ότι ο διάλογος και η καλή πίστη που επεδείχθη και από τις δύο πλευρές θα μας δώσει λύσεις στα προβλήματα, και έτσι στο μέλλον δεν θα ξαναέχουμε καινούργιες συναντήσεις. Άρα θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε σήμερα μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα.